ημάς, ο Πάς Κυρίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε φιλοξενία όλοι μας από ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος ως κήρυξ ένας ήταν, Ιωάννης το όνομά του, και πήρε την επωνυμία επειδή έβγαζε χρυσά λόγια το στόμα του ουράνια, του δώσανε το όνομα Χρυσόστομος. Δεν το είχε το όνομα, προσετέθηκε εκ των υστέρων. Λοιπόν, και όταν μιλούσε, γέμιζε και η εκκλησία και το προάβλιο και δεν έφτανε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο γέμιζε το προάβλιο. Συνεχίζω την ανάγνωση για να καταλάβουμε τι λέει τώρα. Αφού λοιπόν το θέατρό μας γέμισε, καταλάβατε τώρα, εδώ λέει εκκλησία και προάβλιο, το ονομάζει θέατρο εκείνος. Αλλά πνευματικό θέατρο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πάλι η θάλασσα η Τρικυμιώδης και Γαλινιαία, πάλι το πέλαγος το Ταραχώδες και το ήσυχο. Εμπρός λοιπόν ας σύρωμε το πλοίο, αφού απλώσουμε τη γλώσσα του, ο Ιερός Χρυσόστομος, αντί ιστείων. Ξέρετε τι είναι τα ιστεία? Είναι αυτή η στήλη ψηλή που είχαν τα πλοία κάποτε και είχαν και ένα πανί που το δένανε. Κατάρτι, το πούμε έτσι. Έτσι, πράγμα, το κατάρτι. Λοιπόν, αντί, λέει, καταρτίον για αυτήν την περίπτωση, αντί ιστείου, τη γλώσσα. Και καλέσομαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αντί ζεφύρου. Ζέφυρος είναι αέρας. Ο όμορφος αέρας που βυσάει και φέρνει δροσιά και θαλάσσια άβρα. Να έρθει το Άγιο Πνεύμα, λέει, πως έτσι θα ζούσε ο Άγιος, και να φυσήξει από ψηλά. Όχι σαν το ζέφυρο, αλλά αντί ζέφυρο. Και έχονται σαν κυβερνήτη το σταυρό, αντίλαβης και αντίλαβης και πιδαλίου. Το πιδάλιο που οδηγεί το κυβερνήτης, ο σταυρός, λέει, μπροστά. Έτσι θα ζούσε ο Άγιος, έτσι μας τα γράφει. Και αυτή είναι ομορφιά. Η θάλασσα βεβαίως έχει αλμυρά ύδατα. Ενώ εδώ, σε αυτό που ζούσαν εκεί μπροστά, ναι, υπάρχει είδωρ ζωντανό. Και εννοεί το πνεύμα το Άγιο και τη δασκαλία. Εκεί υπάρχουν άλογα ζώα στη θάλασσα. Άλογα ζώα εννοεί όλα αυτά που κρύβει η θάλασσα μέσα. Πώς τα λέει εκεί ο Δαβίδ? Ότι η ερπετά ζώα μικρά μετά μεγάλων, λέει στο ψαλτήρι ο Δαβίδ. Ότι στη θάλασσα μέσα είναι τα ψάρια, τα μεγάλα και τα μικρά, το ονομάζει ζώα. Ζώα δεν είναι και αυτά τι είναι. Ζώα, λέει, μικρά μετά μεγάλων. Ερπετά, επειδή έρχονται μες στη θάλασσα. Εδώ όμως, λογικές ψυχές. Εκεί πλέον από τη θάλασσα προς τη γη. Τα ζώα πλέον. Εδώ όμως οι πλέοντες από τη γη προσορμίζονται, εμείς δηλαδή όσοι πλέουμε στη θάλασσα της ζωής, πλέουμε σε τη θάλασσα, αλλά το λιμάνι που αγκυροβολούμε και πιάνουμε όρμο, προσορμιζόμαστε, είναι ο ουρανός. Από τη γη στον ουρανό. Παρακολουθήστε, δείτε ομορφιά. Εκεί υπάρχουν πλοία στη θάλασσα. Εδώ υπάρχουν πνευματικοί λόγοι. Εκεί μέσα στο πλοίο υπάρχουν σανίδες. Εκεί ανεβαίνουν οι άνθρωποι, σανίδια. Ενώ εδώ υπάρχουν συγκροτήματα λόγων Αγίου Πνεύματος.
Εκεί υπάρχει πανί, εδώ υπάρχει γλώσσα. Η γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί άβρα ζεφύρου, εδώ παρουσία Αγίου Πνεύματος. Εδώ σε εμάς τώρα. Εκεί ο κυβερνήτης είναι άνθρωπος. Εδώ ο κυβερνήτης είναι ο Χριστός. Για τούτο το πλοίο, η εκκλησία δηλαδή, μέσα στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, στην εκκλησία δηλαδή, για τούτο το πλοίο κλειδονίζεται, κουνιέται, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ, άλλοτε τραντάζεται, αλλά δεν καταβυθίζεται. Και εννοεί, για να το καταλάβουμε, κλειδονισμό τους μερικά έτη διωγμούς της εκκλησίας που την κούνησαν την εκκλησία σαν καράβι, αλλά αυτή δεν καταποντίστηκε, οι εχθροί χάθηκαν. Μπορούσε βεβαίως να ταξιδέψει με γαλήνη το πλοίο η εκκλησία, και κοιτάξτε το, μπορούσε, στο χέρι του Θεού ήταν να ταξιδέψει με γαλήνη, αλλά δεν το επέτρεψε ο κυβερνήτης. Ο λόγος μπορεί να μας το πει. Για να δεις και την υπομονή των ταξιδιωτών, πώς υπομονή κάνουμε εμείς μέσα στο πλοίο, και να κατανοείς σαφώς τη σύνεση του κυβερνήτου. Κυβερνήτης είναι ο Χριστός, πλοίο η Εκκλησία, ταξιδιώτες εμείς. Μέσα σε αυτό το πέλαγος που ταξιδεύει η Εκκλησία, που κλειδονίζεται αλλά δεν καταποντίζεται, βλέπεις δύο πράγματα. Την υπομονή εκείνων που ταξιδεύουν και τον κυβερνήτη. Ας το ακούσουν οι άπιστοι, οι δολολάτρες. Ας τα ακούσουν, ας ακούσουν οι ιδέοι τα κατορθώματά μας και την υψηλή θέση της Εκκλησίας. Από πόσους πολεμήθηκε η Εκκλησία και ποτέ δεν νικήθηκε. Πόσοι τύρανοι, πόσοι στρατηγοί, πόσοι βασιλείς. Αύγουστος, Τιβέριος, Γάιος, Κλάβδιος, Νέρονας. Όλοι αυτοί τύρανοι, πολέμοι, με αρένες, με μαχαίρια, με πριγιόνια, με τι πολέμησαν την Εκκλησία του Χριστού. Όλοι αυτοί. Άνθρωποι μορφωμένοι, δυνατοί τόσο πολύ, την πολέμησαν τη νεαρά ακόμη Εκκλησία. Νεαρά, γιατί λέει νεαρά, εμείς είμαστε γέροι, η γέρια Εκκλησία τώρα, που έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Στο ξεκίνημά της εννοεί. Την πολέμησαν την ώρα που ξεκίνησε. Σου λέει τώρα από την αρχή, να την ξεκάνουμε, να φύγει από τη μέση ο Χριστός. Να καταλαβαίνουμε μια πράγματα, ότι έχουμε μια κληρονομιά που έχει περάσει από μοίρια κύματα, αλλά η Εκκλησία παρέμεινε καλύτερη από ό,τι ήταν. Καλύτερη από ό,τι ήταν, γιατί πολλαπλασιάστηκε. Ξεκίνησε με 12, με 20, με 70, με 120 και σήμερα και πάντα η Εκκλησία έχει πολλαπλάσιο τον αριθμό των πιστών της. Άνθρωποι μορφωμένοι, τόσο δυνατοί τόσο πολύ, την επολέμησαν την νεαρά ακόμη Εκκλησία, αλλά δεν την ξερίζωσαν. Αλλά όλοι οι πολέμοι της έχουν συγγίσει νέκρα. Δεν υπάρχουν. Και παρεδόθησαν στη λύθη. Έχουν ξεχαστεί. Παρεδόθησαν στη λύθη, στη ξεχαμάρα. Ενώ η Εκκλησία που πολεμήθηκε ψώθηκε πάνω και από τον ουρανό. Πάνω και από τον ουρανό. Να δέρουμε ορισμένα πράγματα. Δεν τα βρήκαμε χωρίς αίματα και θυσίες. Δεν μας τα παρέδωσαν χωρίς υδρότες και χωρίς πόνους. Ο αγώνας και τα αίματα που έχουν γηθεί δεν περιγράφονται, δεν πιάνουν ανθρώπινο νου. Και μέσα από αυτά φαίνεται η δύναμη του Χριστού, του κυβερνήτη
του καραβιού που λέγεται εκκλησία. Μη κοιτάξεις τούτο, ότι δηλαδή η εκκλησία στέκεται επάνω στη γη, εμείς η εκκλησία δεν στέκεται, εμείς είμαστε εκκλησία, μη βλέπεις ότι στέκεται πάνω στη γη, επειδή χτυπιέται από το κράτορες και μορφωμένους και τα αρέστα, όχι, αλλά να σκεφτείς ότι πολιτεύεται στον ουρανό. Εκεί έχει το πολίτευμά της. Ό,τι έχουμε, από εκεί τα έχουμε, από εκεί. Από πού γίνεται φανερό τούτο, το αποδεικνύουν τα ίδια τα πράγματα. Ότι έχει το πολίτευμα η Εκκλησία εκεί ψηλά. Από πού έχουμε αποδείξεις, από πού παίρνουμε τη βεβαιότητα ότι έχει από τον ουρανό την καταγωγή η Εκκλησία, το αποδεικνύουν τα ίδια τα πράγματα. Πολεμήθηκαν 11 μαθητές. Συγγνώμη, πολεμήθηκαν 11 μαθητές. Και τους πολεμούσε τους 11 ολόκληρη η τότε οικουμένη. Να το δέσουμε στο μυαλό μας. 11 πορευθέντες μαθητεύσατε. Και πολεμήθηκαν από την οικουμένη. Και αυτοί που πολεμήθηκαν νίκησαν. Ενώ αυτοί που τους πολέμησαν φωνεύτηκαν και δεν υπάρχουν. Και τα νόματα τους, είπε προηγουμένως, παραδόθηκαν στη λύθη. Τα πρόβατα, οι 11 μαθητές, νίκησαν τους λύκους. Είδες τσοπάνι να στέλνει τα πρόβατα εν μέσω λύκων. Ποιος τσοπάνις οδηγάει τα πρόβατα μέσα στους λύκους. Μα μη λύκοι, δεν τα φάνε τα πρόβατα. Ώστε ούτε δια της φυγής να κατορθώσουν, να σωθούν. Τα στέλνουμε στους λύκους, είπα, δεν τα φάνε. Ποιος ποιμήν το κάνει αυτό, να στείλει τα πρόβατα τους 11 μαθητάς μέσα στους τύρανους, τους λύκους. Αλλά αυτό το έκαμε ο Χριστός. Το λέει για απόδειξη, είπε η Θεία εις βεβαιότητα, πάρτινε λέει. Το έκαμε ο Χριστός για να σου δείξει ότι τα κατορθώματα δεν γίνονται σύμφωνα με τη λογική ακολουθία. Η λογική λέει, πρόβατο ανάμεσα λύκους, το τρώει λύκους. Εδώ λέει η λογική. Δεν ισχύει αυτό. Έστειλε ο Χριστός τα πρόβατά τους μαθητάς μέσα στους λύκους, δεν φάγανε οι λύκοι τα πρόβατα, αλλά οι λύκοι νίκησαν, τα πρόβατα νίκησαν τους λύκους. Τα πρόβατα νίκησαν τους λύκους. Αλλά πέραν από κάθε φυσική αναγκαιότητα γίνονται. Ότι σε μαθαίνει φύση, αλλά πάνω από τη φύση γίνονται. Γιατί η Εκκλησία έχει ριζωθεί στερεότερα και από τον ουρανό. Είναι τα θεμέλια της, είναι πιο γερά και από τον ουρανό. Αλλά ίσως ο Ιδωλολάτρης με κατακρίνει για εγωισμό, που λέω τέτοια λόγια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με κατακρίνει. Αλλά ας αναμείνει την απόδειξη των ιδίων πραγμάτων και ας μάθει την ισχύ της αληθείας αυτής. Ότι δηλαδή είναι ευκολότερο, Ιερός Χρυσόστομος, να σβεστεί ο ήλιος, να πάσει να δίνει φως, να σβήσει, εμείς να το σβήσουμε δηλαδή, παρά να φανιστεί εκκλησία. Την πολεμάνε από παντού. Σήμερα δολίως πολεμείται εκκλησία από κυβερνώντες. Λέει, κλειδονίζεται, είπαμε προηγουμένως, αλλά δεν καταποντίζεται. Μπορεί να κουνηθεί. Αλλά αυτοί θα οδηγηθούν στην λύθη άπαξ διαπαντός από τους ανθρώπους. Ίσως και με τη χειρότερη μνήμη. Αλλά θα πει κάποιος, ποιος θα διακηρύσει αυτά, ότι δηλαδή είναι ευκολότερο να σβήσει ο ήλιος
παρά η εκκλησία να σβήσει. Αυτός που την εθεμελίωσε, ο Χριστός δηλαδή, έβαλε θεμέλια και είπε «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται». Και ο ουρανός και η γη σκούπα μια μέρα από τη δύναμή του. Αυτός επίησε τον ουρανό, αυτός τη γη. Αλλά οι λόγοι μου ότι η εκκλησία θα μείνει στέρεα ου παρελεύσονται. Δεν πρόκειται να χάσουν αιωνίως, όχι για τους ανθρώπους, αλλά και για την αιωνιότητα, να χάσουν την ισχύ τους. Άλλωστε λέει, το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Η ομορφιά του είναι στο στόμα. Το διάβαζε και καθόμουν. Συνεχίζω. Αυτά δεν τα είπε μόνον, αλλά και τα επανήθευσε ο Κύριος. Δεν τα είπε ότι οι λόγοι μου θα είναι αιώνιοι. Ο ουρανός και η γη κάποια στιγμή, αφού το λέει, σαν χαρτιά θα εντυπωθούν. Και πυροί κατακαΐσονται, θα καούν στη φωτιά. Και άλλοι καινούς ουρανούς και καινούργια γη προσδοκόμενοι, λέει η Αγία Γραφή. Καινούργια ουρανό και καινούργια γη με άλλα υλικά πνευματικά που θα είναι αιώνια. Γιατί την εθεμελίωσε ώστε να είναι μεγαλύτερα από τον ουρανό, τη γη, την εκκλησία εθεμελίωσε ώστε να είναι μεγαλύτερα από τον ουρανό. Ας το προσέξουμε λιγάκι. Διότι η εκκλησία είναι πολυτιμότερη από τον ουρανό. Η εκκλησία στην οποία είμαστε μέσα και είμαστε εμείς οι ίδιοι είναι πολυτιμότερη και από τον ουρανό. Ό,τι υπάρχει στον ουρανό εργάζεται για μας. Για μας και ο Κύριος και οι Άγγελοι και οι Άγιοι, το περιεχόμενο του ουρανού, για μας εργάζεται. Διότι έγινε ο ουρανός, γιατί έγινε ο ουρανός, γιατί έγινε ο ουρανός, ρωτάει. Έγινε για την εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Και όχι η εκκλησία για τον ουρανό. Δηλαδή, ο ουρανός έγινε να μας δεχθεί, να δεχτεί την εκκλησία του. Και όχι η εκκλησία να δεχτεί τον ουρανό κάτω. Άλλωστε, ο ουρανός κατέβηκε κάτω, ο Δημιουργός, ο Χριστός, για να ανεβάσει πάνω, στον ουρανό. Έτσι δεν λέει. Και λέει, τα άνω της κάτω συνεορτάζει. Τα άνω τις ημέρες αυτές Χριστούγεννα, μαζί με τα κάτω, την εκκλησία, εορτάζουν μαζί. Κάπου θα ακούσουμε μια ανθρωπάρια που λέει, το σπήλο ευτρεπίζου, τα άστρα φωτίσατε την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου. Ο ουρανός έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον ουρανό. Και τούτο είναι φανερό από εκείνα που έκαμε ο ίδιος. Πραγματικά. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνουμε ότι ο ουρανός έγινε για τον άνθρωπο? Από εκείνα που έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Και το εξηγεί. Περιευλήθη ανθρώπινο σώμα ο Χριστός. Φόρεσε γήινο σώμα για τον ουρανό. Το ανέβασε τον ουρανό. Δεν το ανέβασε με την άνοιξη. Τι έκανε? Περιευλήθη. Φόρεσε ανθρώπινο σώμα και τον ανέβασε ψηλά που είναι ο άνθρωπος. Δεν είχε ανάγκη να βάλει σώμα ο Κύριος για τον εαυτό του. Μα ο ίδιος είναι ο ουρανός του ουρανού και των ουρανών. Το έκανε για να δείξει. Γι' αυτό το έκανα για τον ουρανό για σας. Όχι εσείς για τον ουρανό, να το καταλάβετε, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Δηλαδή, ό,τι έγινε πνευματικό στον ουρανό επάνω, έγινε για τον άνθρωπο. Και το απέδειξε με τη δίκη του γέννηση. Αλλά για να μην παρατείνουμε το λόγο και να χωρίσουμε σήμερα πάλι χρεώστες, λέει, άσε να μην απλώσω το λόγο παραπάνω ο Χρυσόστομος και σας χρωστάω να σας πω στην άλλη ομιλία. Ναι, να το εξηγώ και το πράγμα. Ας ετοιμάσουμε το σπόρο. Γιατί την ανέβαλα, για εκείνους οι οποίοι τότε λείπανε, λέει εδώ. Αφού λοιπόν αυτοί τώρα έκαμε το καθήκον τους και με την παρουσία τους μας χάρισαν τραπέζι δαπανηρό, κοιτάξτε πώς το νιώθει,
Λείπανε μερικοί στην ομιλία του, που την έκανε ο Χρυσόστομος. Είπαμε, γέμιζε προάβλιο, γέμιζε ό,τι είχε, Κωνσταντινούπολη, τα πάντα. Και λέει, επειδή λείπανε μερικοί, τώρα πια που ήρθανε και μας κάνουν να καταλαβαίνουμε ότι το τραπέζι που μας παραθέτουν και νοεία ως κάτι πνευματικό φαγητό τον εαυτό τους, να τους εγώ θα θυσιάσω τον χρόνο να πω και κάτι ακόμα παραπάνω. Εμπρός ας παραθέσουμε τα φαγητά. Τώρα λέει, εγώ έχω υποχρέωση, αυτοί το τραπέζι βάλανε, εγώ θα βάλω τα φαγητά, λέει. Φαγητά όχι παλιά, όχι παλιά, γιατί αν και είναι χθεσινά, μιλείτε για το Ευαγγέλιο, χθεσινό είναι, το παίρνει για χθεσινό που έχει χρόνια υποθεί, δεν γίνονται όμως παλιά, αυτά δεν παλιώνουν ποτέ, του Κυρίου διδασκαλία και η Εκκλησία του δεν παλιώνει ποτέ, λέει τη μέρα του Πάσχα γέγονε, κενά, τα πάντα. Όλα έχουν γίνει καινούρια. Δεν υπάρχουν παλιά. Μόνο παλιά μυαλά και βρώμικα μπορούν να σκεπτούν έτσι. Γιατί, διότι δεν είναι κρέατα αυτά που θα σας βάλω να φάτε για να φθαρούν, αλλά είναι σκέψεις που ευρίσκονται σε διαρκή άνθηση. Προσέξτε το. Αυτά που θα σας πω είναι κάτι από ψηλά σκέψεις που το άνθος δεν το πετάνε ποτέ, αλλά ανανεώνεται συνεχώς. Πώς το λέει? Κάπου το λέει. Ο Σφήνιξ ανθίζει. Λέει, ναι. Ο Φοινικάς λέει, δεν χάνει ποτέ την ακμή και το άνθος του. Και αυτό λέει, ο δίκαιος ο Σφήνιξ ανθίζει. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία δικαίων. Δικαίων. Δεν εννοεί με την έννοια που ξέρουμε, σου έχω δύο, πάρε ένα και ένα, αλλά δίκαιος είναι εκείνος που αγωνίζεται και να κάνει το καλό, σε τελευταία λέξη της γραφής. Έτσι είναι. Αγωνίζεσαι, πέφτεις, αγωνίζεσαι, πέφτεις, αγωνίζεσαι. Λογίζεσαι μέσα στον αγώνα δίκαιος. Γιατί ουδής καθαρός απορρίπτει. Κανένας δεν καθαρός από το κακό, από τους ανθρώπους. Τι ήσαν λοιπόν αυτά που είπαμε χθες, γιατί εμείς και χθες απολαύσαμε τραπέζι και όσοι έμειναν μέχρι τέλους δεν ζημιώθηκαν. Μιλάει την ομιλία του. Όσοι σαν χθες και μείνανε μέχρι το τέλος της ομιλίας δεν ζημιώθηκαν. Και συνέβη τώρα, ας το προσέξω, είναι ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη, προφητεία είναι, που έρχεται σε κάποια ανάλυση που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, και συνέβη κατά το έτος που απέθανε ο βασιλεύς Οζίας, βασιλιάς των Εβραίων, Οζίας. Λέει ένας προφήτης, ο Ισαΐας το λέει, λέει τότε που πέθανε ο βασιλιάς, γράφει στο βιβλίο του της προφητείας ο προφήτης Ισαΐας, τι έγινε τότε? Είδα τον Κύριο. Αναφέρει πρόσωπο για χρονολογία, αλλά δεν το λέει χωρίς λόγο το όνομά του. Τον Κύριο να κάθεται επάνω σε υψηλό θρόνο και μετέωρο. Να είναι τον είδα το, τη θεότητα δηλαδή. Όταν λέει είδα τον Κύριο, ένα Θεό, πάνω στα τρία πρόσωπα. Εδώ διδάσκει ότι η Αγία Τριάδα είναι ένα πρόσωπο. Είδα, λέει, τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και μετέωρο. Μετέωρο σημαίνει τόσο ψηλά που δεν φτάνει άλλο. Τόσο ψηλά. Ποιος τα λέγει αυτά? Ο Ισαΐας, ο οποίος είδε τα Σεραφείμ. Προσέξτε το λιγάκι. Ο οποίος είχε νυφευτεί, ήταν παντρεμένος, είχε γυναίκα. Κι όμως δεν έχασε την προφητική χάρη. Επειδή ήταν παντρεμένος, δεν έχασε, λέει, την προφητική χάρη.
Είναι, λέμε, ξέρεις, έχω γυναίκα μου, ρε, και δεν μπορώ να κάνω, τη λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λέει και το πράγμα. Και όχι μόνο τα έκανε, αλλά είχε, ήταν και προφήτης. Είχε και ειδικό χάρισμα. Ήταν προφήτης. Και προσέξτε το προφήτη και ακούστε σήμερα, τον προφήτη. Έξελθε σύ και ο Ιασούβ, ο Υιός σου. Είναι ανάγκη να μη προσπεράσουμε και αυτά που διάβασα τώρα. Λέει, έβγα, το έξερθε, σύ και ο Ιασούβ είναι το όνομα του Υιού του, πιανού. Του, πώς τον είπαμε, το βασιλιά, Οζία. Του Οζία, βασιλιά Οζία. Έξερθε σύ και ο Υιός σου. Είχε, συγγνώμη, λάθος το είπα. Είχε Υιό ο προφήτης, λέει. Είχε και παιδί ο προφήτης. Αυτό ήταν το όνομα του Ασούβ. Λοιπόν, αφού είχε Υιό, είχε και γυναίκα. Για να μάθεις ότι ο γάμος δεν είναι κακό πράγμα. Φαίνεται, θα κυκλοφορούσε. Φήμη, διδασκαλία, στραβή κατά του γάμου. Ότι εμποδίζει ο γάμος να κάνουμε όσα λένε οι γραφές. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εκείνο που είναι κακό είναι όχι ο γάμος, αλλά η πορνεία. Διότι δεν ζεις ορθώς, γιατί δεν κάνεις βίον, ενάρετο. Πώς δύναμε να πράξω, αυτό λέγει, εάν δεν αποστραφώ τη γυναίκα. Υπήρχαν αυτοί που λέγανε, να ζήσω ενάρετα, μα έχω γυναίκα, δεν μπορώ να ζήσω ενάρετα. Και λέει, να, πάρε παράδειγμα. Όχι μόνο, παντρεμένος ήταν και παιδί είχε και προφήτης ήταν και χάρη Θεού είχε. Δεν εμποδίζει η συζυγία. Αν δεν αποστραφώ τη γυναίκα, εάν δεν αποστραφώ τα τέκνα, εάν δεν αποστραφώ τις βιωτικές μέρημνες που με εμποδίζουν. Και αυτό που είπε ο Κύριος, γυναίκα έγκυμα, έχω. Λέει, παντρεύτηκα, δεν μπορώ να έρθω στο δίπλωμα που με καλείτε. Πρέπει να πάω να δουλέψω, να φάνε οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει. Η γυναίκα σου δόθηκε ως βοηθός. Όχι ως εχθρός σου. Ο προφήτης δεν είχε γυναίκα. Και ο γάμος δεν απετέλεσε κόλλημα για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λέει, είδε ότι δεν ποδιζότανε για να το φωτίσει και ζούσε κατά τα ρήματα του Κυρίου. Για αυτό το λόγο. Ο Αβραάμ δεν είχε γυναίκα. Ερώτημα. Κι όμως έγινε πατέρας των εθνών. Πού έχετε, ο Κύριος από πού πετάγεται. Και η Γραφή τι λέει, Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Σε αυτόν έδωσε τον Λίωδος και του είπε, θα κάνεις παιδί και από το παιδί σου θα έρθουν γενναίες γενναιών. Είναι πατέρας εθνών ο Αβραάμ. Και είχε τον Υιό τον Ισαάκ, ο οποίος υπήρξε αιτία κατορθωμάτων. Ο Ισαάκ, ο γιος του Αβραάμ, υπήρξε αιτία κατορθωμάτων. Να δούμε. Δεν προσέφερε στο Θεό το παιδίον του καρπό του γάμου, ο Αβραάμ, θα γέννησε τον Ισαάκ. Δεν το είπε εδώ να το θυσιάσει. Και λέει, δεν το προσφέρει θυσία στο Θεό. Δεν υπήρξε και πατέρας ο Αβραάμ και φιλόθεος. Πατέρας γιατί είχε παιδί. Φιλόθεος, δηλαδή αγαπούσε τον Θεό και του είπε θυσίασε, το θυσίασε. Δεν είπε μα μου και τα ρέστα καθόλου. Και συνέβη να τον είδομε να γίνεται ιερεύς. Ο Αβραάμ, αυτό από εδώ το πρόσεξα, που το διάβασα, έγινε και ιερέας. Ιερέας και πατέρας. Πατέρας γιατί πήγαινε το παιδί, το γέννησε το παιδί. Ο ιερέας, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, θυσιάζει τον Υιό του Θεού. Τον αμνό του Θεού. Τον έρωτα την αμαρτία του Θεού. Θυσιάζει ο ιερέας, σημαίνει θήτης. Θήτης, δηλαδή εκείνος που θυσιάζει. Τι θυσιάζει ο ιερέας, τον αμνό του Θεού, τον Χριστό.
Ο Αβραάμ τι έκανε, πήρε να θυσιάσει σαν τον ιερέα που θυσιάζει τον Χριστό, το γιο του. Αλλά ήταν ιερέας. Ήταν και πατέρας και ιερέας. Το έχεις προσέξει. Λοιπόν. Να θυσιάζει, λέει, το ίδιο του πλάγμα του. Ιερεύς μεν και πατήρ, να είδομε τη φύση να νικάτε και την ευλάβεια να νικά. Λέει, βλέπουμε στο πρόσωπο του Αβραάμ να νικάτε η φύση. Η φύση λέει, τα μάτια τέσσερα και το παιδί σου. Να μην πάθει τίποτα το παιδί. Και σήμερα παρέχουν τα πάντα. Ούτε γρατζούνισμα. Αυτό διδάσκει η φύση. Να στέκει το γόνις έτσι. Για να μεγαλώσει το παιδί. Αλλά ο Αβραάμ νίκησε τη φύση από τη μεγάλη αγάπη και τη σεβασμό που είχε στο Θεό. Από ευλάβεια. Η ευλάβεια του Αβραάμ νίκησε τη δύναμη της φύσης. Πες το, όπου ο Θεός νικάτε φύση ως τάξης. Όπου ο Θεός θέλει, εκεί δεν υπάρχει αδυναμία φύσεως. Νικάτε δύναμη φύσεως. Νικάτε η δύναμη της φύσεως. Διδάσκει λοιπόν η φύση ότι και στη φωτιά να πέσει το παιδί, θα πέσει ο πατέρας ή η μάνα να το σώσει το παιδί. Εδώ γίνεται ανάποδο. Ζητάει ο Θεός να πέσει στη φωτιά το παιδί, αφού κοπεί το κεφάλι του από τον πατέρα, τον Αβραάμ. Νικάει η ευλάβεια, η αγάπη προς τον Θεό, τη φύση. Να καταπατώνται τα σπλάχνα του πατέρα, η αγάπη δηλαδή, να απορρίπτεται και το φιλόθεο να στεφανώνεται. Στην πάντα το φύτρο της πατρότητας και στεφανώνεται, εδώ λέει στεφανώνεται, η αγάπη στον Θεό. Μήπως τον εμπόδισε καθόλου τον Αβραάμ, εννοείται ο γάμος να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε μεγαλεία, κοιτάξτε μεγαλεία. Και τι έγινε με τη μητέρα των Μακαβαίων, άλλο παράδειγμα. Πόσα 7 παιδιά είχε. Η Σολομονή. Μακαβαίος είναι το επώνυμα, πέστε το εκείνο το πράγμα. Που, το παιδιό που είχε μια μάνα, 7 παιδιά. Τι έγινε με τη μητέρα αυτή. Αν το διαβάσω το προσέξουμε. Δεν ήταν γυναίκα. Δεν έδωσε 7 παιδιά στο χώρο των Αγίων. Και τα 7 Άγιοι. Δεν τους είδε που εμαρτύρησαν. Μπροστά της κλήθηκαν τα παιδιά ένα-ένα ξεχωριστά και μαζί στο τέλος φύγαν όλα μαζί στο μαρτύριο. Τα βλέπε η μάνα ένα-ένα να κρεουργείται γιατί τα υπεχρέωνε να φάνε τα παιδιά ένα-ένα από αυτά που απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος και αυτοί περαμήνθηκαν του νόμου που ήταν του Θεού και είπαν, όχι, σκότωσέ μας. Και τα βλέπε ένα-ένα τα παιδιά να σκοτώνονται. Και λέει παρακάτω ο Χρυσόστομος. Αυτή η μάνα που τελευταία έδωσε και αυτή τη ζωή της μαζί με τα παιδιά, τελευταία, μήπως μια φορά θυσιάστηκε. 7 και μία 8 με τον εαυτό της. 8 θυσίες έζησε στον εαυτό της επάνω. Κάθε φορά που το παιδί της, ένα παιδί θυσιαζόταν. Το διαβάζω, το ακούσουμε. Δε στάθηκε ασάλευτη σαν βουνό η μάνα. Δεν παρίστα το μάρτης εις το μαρτύριο του καθενός από τα παιδιά. Και υπήρξε μητέρα μαρτύρων και 7 φορές η μάνα εμαρτύρησε, όχι μία. Γιατί καθώς εκείνοι βασανιζόντουσαν, τα παιδιά δηλαδή, δεχόταν αυτή δεχόταν την πληγή. Διότι δεν δεχόταν απαθής η μάνα τα γενόμενα που έβλεπε, διότι ήταν μητέρα και η έμφυτος ορμή της φύσεως αποδείκνυε τη δική της αδυναμία. Η ορμή της φύσεως έλεγε, αμάν τα παιδιά. Και εδώ φάνηκε
σε αυτή τη μάνα, σε αυτό το μεγαλείο το μεγάλο, η φύση έκανε πίσω, λέει. Υποχώρησε το φύτρο της μάνας δηλαδή, στη δύναμη που είχε η αγάπη της μάνας προς το Θεό, για να σωθούν τα παιδιά της. Για να σωθούν τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά και αυτοί. Αλλά όπως η θάλασσα καταπάβει τη μανία της, έτσι και η φύση, όταν ξεσηκωνόταν η φύση της μάνας, το φύτρο, κάθε φορά που θυσιάζει ένα παιδί, ξεσηκωνόταν από μέσα το είναι της μάνας. Την ώρα που ξεσηκωνότανε, συνεκρατήτο από το φόβο του Θεού. Την βάσταγε ο φόβος που είχε για τον Θεό. Φόβος δεν είναι σημαίνει ότι τρέμει τον Θεό. Όχι. Σεβασμό σημαίνει. Γι' αυτό λέει η γυναίκα να φοβείται τον άντρα. Σέβεται τον άντρα. Μην τον φοβάται. Και εδώ είχε σεβασμό στον Θεό, τη βάσταγε σεβασμός που είχε. Όχι. Καταπατείται ο νόμος του Θεού. Ένα-ένα τα παιδιά στο θυσιαστήριο. Και η μάνα τελευταία. Πρόσεχε για να κατανοήσεις. Στεκόταν ο τύραννος όπως ο τύραννος και αναχωρούσε ηττημένος από μια γυναίκα. Μπροστά ήταν αυτός που ζήταγε να κάψει τα παιδιά. Περίμενε να λυγίσει τα παιδιά από τα βασανιστήρια. Και στο τέλος όλοι ένα-ένα θυσιαστήκανε. Έφυγε ηττημένος. Λέει ένα ωραίο Παΐσιος. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Που είναι χρήσιμο να το σκεφτούμε εδώ πέρα. Δύο ξεκινάνε άντε μια λογομαχία. Αν ο ένας κάνει πίσω γιατί είναι λογικός, ο άλλος φεύγει νικημένος και συλλογίζεται και λέει κακώς έπραξα που άνοιξα μαζί του. Αυτός δεν κατάλαβε και καλά έκανε, θα πει. Αν και οι δύο έδωσε λογομαχία και οι δύο είναι χαμένοι. Εδώ λοιπόν έφυγε ο τύραννος, αυτός που σκότωσε τα παιδιά, όχι νικητής, ηττημένος από μία γυναίκα, γιατί αυτή τα μεγάλωσε. Μεγάλο πράγμα η μάνα, πολύ μεγάλο πράγμα η μάνα, αυτή τα μεγάλωσε. Εκείνος πολιορκούσε με όπλα. Πού βάσισε τη δύναμή του? Στα όπλα που είχε στο στρατό, στα αξιώματα και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Εκεί στηριζόταν και έκανε ό,τι έκανε. Και αυτή νικούσε με τη δύναμη της ψυχής. Άρα σε ένα αγώνα, αυτό που μετράει πρώτα, είναι η δύναμη ψυχής και πού στηρίζεται αυτή η δύναμη ψυχής. Έτσι και είναι το θέμα όλο. Στηρίζεται εκεί, του δίνει δύναμη ο Κύριος και στέκει. Γιατί διαβάζουμε, ο τάδε βοσκός, αγράμματος και λοιπά, πήγε, είπε, θυσιάζουμε στον Χριστό. Μα δεν λέει και τόσο εύκολα από έναν άνθρωπο που τρέμει από το φύσιμα του ανέμου. Είχε προηγηθεί καλλιέργεια και την ώρα που χρειάζεται ο Θεός τον αμπαρώνει καλά με τη δύναμή του και λέει σφάχτε με. Και θαυμάζεις, δεν είναι έργο αυτό καθεαυτό του μάρτυρα αλλά και του Θεού. Λέει ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά το ελεούντος Θεού. Όχι εκείνου που θέλει και επιθυμεί να θυσιαστεί. Όλοι λέμε Θεέ μου, δώσε μας δύναμη να θυσιαστούμε. Αλλά πρέπει να έρθει αρρωγός και ο Θεός να σταθεί δίπλα. Ήταν δίπλα τους. Πώς το κάνουμε? Έβλεπε την παρούσα τιμωρία, η μάνα δηλαδή, και σκεπτόταν τη μελλοντική αθανασία. Έβλεπε, λέει, τη τιμωρία μπροστά της η μάνα. 7 παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο. Μαρτύριο μεγάλο. Και καταλάβαινε ότι θα έφυγε και αυτή. Γιατί τα παρόδινε τα παιδιά. Όχι παιδί μου, έλεγε στο, έβλεγε το ένα, ακούρδισε και εσύ τον αδερφό σου. Επρόνησε σειρά του Αρουνού, έλεγε το ίδιο, τον αδερφό σου. Τα ενίσχυε τα παιδιά. Εμείς, άστο το εμείς. Επαναλαμβάνω, είναι θέματα καλλιέργειας, όλα τα πράγματα. Δεν έρχονται δώρα κατευθείαν. Είχε προηγηθεί άσκηση μεγάλη. Γι' αυτό ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, επειδή τα άξονα αυτά έλεγε,
οσοδήποτε βαριές κι αν είναι οι θλίψεις, οσοδήποτε βαριές κι αν είναι οι θλίψεις, θα τις αισθανόμεθα σαν ελαφρίες. Αρκεί να μην καρφώνουμε το βλέμμα μας προς εκείνα που βλέπονται. Ποια βλέπονται? Τα καλά που έχει γίνει. Χρυσό, είδονες, ρούχα, δόξες κτλ. Άμα τα έχει καρφωμένα εκεί, δε λες κουβέντα για μαρτύριο. Είσαι καρφωμένος, τελείωσε. Θα βλέπεις εκεί. Αν βλέπεις εκεί σταθερά, όποιο μαρτύριο και περνάς, το περνάς με τη χάρη του Θεού και χαίρεσαι. Λέει, το γάρ, θα το πω όπως το λέει, θα το πω πάλι μια φορά, λέει, η μάνα και τα παιδιά βλέπανε το μεγαλείο του ουρανού που έγινε για τον άνθρωπο, για την εκκλησία του. Και αφού έβλεπαν αυτό, έλεγαν, το μαρτύριο αυτό πώς θα βαστίξει. Όσο για να βαστίξει, με τη χάρη του Θεού, τόσο λίγο θα είναι. Τόσο δούλ ήταν. Θα περάσει, θα είμαστε αγκαλιά με τον Κύριο. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος ως εξής. Το γάρ παραυτίκα της θλίψεως. Το γάρ παραυτίκα της θλίψεως. Δηλαδή, η σταγόνα της θλίψεως, και μιλάμε για μαρτύρια, τα ονομάζει σταγόνα. Βάρος ζωής αιωνίου κατεργάζεται. Έχει βαρύτητα μια ζωή αιώνια. Τι προτιμάς, ζωή αιώνια ή το μαρτύριο? Αυτό βλέπαν οι μάρτυρες. Ότι τώρα, με τη χάρη σου Κύριε, δεχόμαστε, σ' αγαπάμε να θυσιαστούμε. Πώς θα βαστίξει? Παραυτίκα. Τόσο λίγο. Παραυτίκα. Τόσο λίγο. Γιατί αυτό το λίγο έχει βαρύτητα ζωής αιωνίου. Μήπως υπήρξε καθόλου κόλλημα ο γάμος και εδώ γάμος δεν ήτανε? Μάνα με 7 παιδιά, παντρεμένοι ήτανε. Και ο Πέτρος πάλι, ο Απόστολος Πέτρος, το θεμέλιο της Εκκλησίας, το ονομάζει τον Απόστολο Πέτρο, θεμέλιο της Εκκλησίας. Ο μανιώδης εραστής του Χριστού, τον αγαπούσε τον Χριστό. Μανιώδη τον ονομάζει ο Χρυσόστομος. Κοιτάξτε, η καρδιά του Χριστόστομου είχε αποκαλύψεις. Γινόταν μετάγγιση από την αγάπη που ένιωθε ότι είχε ο Πέτρος στον Χριστό, κατευθείαν στο Χρυσόστομο. Δεν περιγράφονται αλλιώς. Έχει μεγαλύτερο Χρυσόστομο μέσα. Λοιπόν. Και απέδευτος εις το λόγο, λέει. Ήταν μανιώδες ερατής του Χριστού ο Απόστολος Πέτρος, αλλά αγράμματος. Δεν ήξερε να μιλάει. Ήταν απέδευτος, αμόρφωτος, πέρα για πέρα, ψαράς και ψάρια. Απέδευτος, λέει, εις το λόγο, ο οποίος νίκησε ρήτορες. Νίκησε ρήτορες. Τερματίζει μπροστά στον Χριστό η δύναμη της φύσεως. Βασιλεύει η δύναμη του Χριστού. Ο οποίος διέλυσε την ελληνική σοφία, σαν ιστόν αράχνης, Απόστολος Πέτρος. Ο οποίος διετάραξε την οικουμένη, και σαγίνευσε τη θάλασσα και αλίευσε την οικουμένη. Δεν είχε και αυτός γυναίκα. Τα έκανε όλα αυτά, παντρεμένος ήταν. Και παιδιά είχε, δεν είχε παιδιά. Είχε πόνος, λέει. Είχε, αφού λέει πεθαρά μέσα, παντρεμένος ήταν. Ναι. Λοιπόν. Ναι, είχε γυναίκα. Ότι πραγματικά είχε, άκουσε τον Ευαγγελιστή που λέγει. Τι λέγει ο Ευαγγελιστής που περιγράφει για τον Απόστολο Πέτρο? Εισήλθεν ο Ιησούς εις την πεθερά του Πέτρου. Είχε πεθερά. Ναι, yeah, πεθερά και γυναίκα. Λοιπόν, να σταματήσουμε έως εδώ, να μην κουραστείτε και θα συνεχίσουμε την άλλη δόση, τη χάρη του Θεού, θα δούμε. Γιατί ανέγνωσε αυτό, για να δούμε σε τι μεγαλεία οδηγεί τον άνθρωπο η Εκκλησία. Σε τι μεγαλεία η πίστη, η ευλάβεια στο πρόσωπο του Χριστού. Και να τελειώσω με εκείνο που έχω πει, γιατί είναι πάντα καλό αυτά τα καλά να μεταφέρονται. Και να κλείσουμε. Φτάνει, 40 λεπτά, κάναμε 45 πολύ. Ανταμώνει ο Άγιος Ιάκωβος
με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ένας ήταν στον ουρανό, ο Γεωργιάς ο Ρώσος, ο άλλος εν ζωή. Και τα φυγείται ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος, όταν ήταν ζωή, ότι είδα τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Και ανοίγουν διάλογο. Ο Τσαλίκης προφανώς. Όταν ζούσε, είπα. Ποιος Ιάκωβος? Ο Τσαλίκης. Προφανώς δεν το καταλάβω. Ο Τσαλίκης, ναι, ναι. Είπα και ο Γιάννη Ρώσο όμως. Έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Εντάξει, δεν είναι. Ανταμώνουν οι δύο. Ο ένας εν ζωή, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Τώρα δεν είναι στρόφου, είναι Άγιος. Και ο άλλος, Άγιος. Και του λέει, Άγιε μου, πολλής κόσμος, του λέει, στη γιορτή σου. Εξέφρασε το θαυμασμό του, την αγάπη του, ο Άγιος Ιάκωβος. Πολλής κόσμος, αλλά λίγοι έρχονται όπως πρέπει να έρχονται. Εγώ, λέει, τους βλέπω όλους, αλλά σε λίγους δίνω την ευλογία μου, σε αυτούς που σέβονται την Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μπαίνουν και με και γυμνοί και με παντελόνια, είπε ο Άγιος, τα οποία δεν τα ενέκρινε. Αυτοί που μπαίνουν όπως πρέπει, παίρνουν την ευλογία, όποια είναι, αρκεί να έχουν ταπείνωση και να ζητάνε συγγνώμη από τον Θεό. Και εμείς λοιπόν, στην Εκκλησία του Χριστού βρισκόμαστε, έχουμε συνείδηση ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι Χριστούγεννα περιμένουμε και ότι οι μεγάλες γιορτές που έρχονται θα μας χαρίσουν τη μεγάλη ευλογία, που βέβαια δεν βιώνεται, δεν βιώνουν τα Χριστούγεννα μία φορά το χρόνο. Τη ζούμε καθημερινά τη γέννηση του Χριστού. Γιατί δεν πάβει να γέννεται και να υπάρχει μέσα μας ο Κύριος. Δεν πάβει να αναστέλλεται. Πάντα είναι μαζί μας ο Χριστός. Άρα και ζούμε και Ανάσταση και γέννηση και οτιδήποτε και μεταμόρφωση. Όλα. Άρα λοιπόν έχουν ευλογία, αν τη δίνει μια φορά ο Γιάννης ο Ρώσος σε αυτόν τον σεβασμό, σε εμάς ο Κύριος τη χαρίζει πάντοτε. Να πείτε κάτι. Να ρωτήσω πάντα ο συνήθως. Να ρωτήσω ο συνήθως. Ο Αδάμ πήγε στον Παράδεισο. Βεβαίως. Γιατί λέμε τότε εν κόλπης Αβραάμ και δεν λέμε Αδάμ? Ε, α, κάσε, μέσα τα λες σχέση. Διότι ήταν ανώτερος ο... ο Αβραάμ πήγε στον Παράδεισο αφού κατέβηκε στον Άδειο Κύριος. Με κατάλαβες? Ναι. Έκανε κήρυγμα ο Κύριος στον Άδη. Και οι ψυχές που ευπρόσδεκτα αγκάλιασαν το κήρυγμα του Κυρίου, περί μετανοίας σε διάφορη περιπτώση, πήγε στον Παράδεισο. Ο Αβραάμ σκόρπιζε ό,τι είχε, θα πω και τη λέξη και δεν είχε, από τα καλά, σε αυτούς που περνάνε τα σπίτι του. Και λέει η Γραφή, συνέβη να μην περάσουν επί τρεις ημέρες. Τις ημέρες είναι, ναι. Κανένας άνθρωπος να μπει μέσα. Και έβγαινε στην πόρτα μπροστά και περίμενε. Μια μέρα, άλλη μέρα, άλλη μέρα. Μέχρι που μπήκε για τριάδα μέσα, με τη μορφή τριών αγγέλων, τη φιλοξένησε. Και λέει, εξένησε, φιλοξένησε δηλαδή, την Αγία Τριάδα. Ο Αβραάμ είναι σύμβολο. Ανώτερος. Βέβαια. Σύμβολο. Τελείωσε το θέμα όλο. Δεν μιλάμε για μετάνοια του Αβραάμ. Εδώ ο Αβραάμ μπαίνει υπόδειγμα και αναφέρεται σαν είναι το σύμβολο του Πατέρα Θεού, ο Αβραάμ. Γιατί? Γιατί ο Πατέρας Θεός στέλνει το Γιο Του και θυσιάζεται και σώσει τον κόσμο. Το έργο που έκανε ο Αβραάμ σαν πατέρας ήταν να δεχθεί να θυσιάσει όπως ο Θεός τον Χριστό το Γιο Του. Συμβολίζει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό στους κόλπους το Αβραάμ πάνω. Το καταλάβες εκείνη πράγμα. Κάτι άλλο θα δει κανείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια φορά να έρθουμε. Και άλλη μια φορά και μετά οι γιορτές. Ελάτε, είμαστε πολύ όμορφα. Είμαστε 10 άτομα. Δόξα τω Θεώ. Και θα έρθουν κι άλλοι την άλλη χρονιά. Έτσι. Στο Ρέγιο Βασίλειο. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός.